Αγαπητοί μου αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Εδώ στο κανάλι Γέρον Νεκτάριος. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα σοβαρό θέμα. Σήμερα θα σας κάνω μία μικρή αυτοβιογραφία και θα την κάνω μόνο και μόνο διότι κάποιοι εχθροί της πίστεώς μας νομίζοντας ότι πολεμούν το πρόσωπό μου ή πολεμώντας το μοναστήρι μας, ότι χτυπούν το Χριστό και την Εκκλησία. Απότερος σκοπός τους δεν είναι το πρόσωπο, δεν είναι το μοναστήρι. Απότερος σκοπός είναι το να βλάψουν την Εκκλησία, να φέρουν σκάνδαλα, να δημιουργήσουν καταστάσεις τέτοιες, ώστε να απομακρύνουν τους ανθρώπους από το Χριστό και την Εκκλησία. Το ακριβώς αντίθετο κάνουμε εμείς εργαζόμενοι όλη την ημέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά και εργαζόμενοι μέσω του καναλιού Γέρον Νεκτάριος. Ένα κατηχητικό και ιεραποστολικό κανάλι που σκοπό μας έχουμε να οδηγήσουμε τους ανθρώπους κοντά στο Χριστό. Και επιστρέφουν κατά χιλιάδες άνθρωποι. Κατά εκατοντάδες αν θέλετε. Έχω email τους ούκο λίγα. Αν τα εκδώσω θα βγουν τόμοι τουλάχιστον με 2-3 χιλιάδες, όπου μιλούν για την ωφέλεια του καναλιού και το πώς αυτοί οι άνθρωποι μέσα από αυτό το κανάλι Γέρον Νεκτάριος γνώρισαν τον Χριστό, επέστρεψαν στην Εκκλησία, εξομολογούνται, νηστεύουν, κοινωνούν, εκκλησιάζονται, προσεύχονται, μελετούν γραφή. Μόνον μέσα από το μοναστηριακό κελάρι, από το ισόπ της μονής μας, αρκεί να σας πω πόσες κενές διαθήκες έχουν αγοράσει οι άνθρωποι εκεί που δεν διάβαζαν ποτέ τους Καινή Διαθήκη και πόσο έχουν ωφεληθεί. Και φαίνεται από το μοναστηριακό κελάρι.gr, φαίνεται αδελφοί μου η αγορά αυτών των ανθρώπων και αποδεικνύεται ότι δεν είναι ψέμα. Αυτοί οι άνθρωποι ποτέ τους δεν διαβάζαν Καινή Διαθήκη, ποτέ τους δεν διαβάζαν ένα θρησκευτικό βιβλίο, το ομολογούν και μου το γράφουν και στα email, ελάχιστα των οποίων θα σας διαβάσω, ελείψεως χρόνου κυρίως. Μεγάλη ωφέλεια. Και γι' αυτό όσοι δεν είστε εγγεγραμμένοι, εκεί που λέει εγγραφή, μπορείτε να εγγραφείτε και να πατάτε δίπλα και το καμπανάκι, ώστε να σας έρχεται η ειδοποίηση ότι ένα νέο βίντεο ανέβηκε στο κανάλι Γέρον Νεκτάριος. Αδελφοί μου, όταν ήρθε ο Χριστός επάνω στη γη, το έργο του το πολέμησαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Πάρα πολλοί άνθρωποι στράφηκαν εναντίον του, είτε γιατί είχαν συμφέροντα και θυγόντουσαν, είτε γιατί η διδασκαλία του δεν τους άρεσε, είτε γιατί έφυγε το κατεστημένο, είτε διότι αυτοί πίστευαν τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που δίδασκε ο Χριστός. Και δεν τους άρεσε διότι ακολουθούσαν το Χριστό και όχι αυτούς. Υπήρχε ζήλια και φθόνος. Ζήλια και φθόνος. Και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη ότι προσπάθησαν να εξοντώσουν, να λιθοβολήσουν, να πετάξουν στον γκρεμό τον Χριστό. Πολλές φορές τον αποδοκίμασαν και γι' αυτό ο Χριστός είπε ότι αν πάτε οι μαθητέ μου σε μία πόλη και οι κάτοικοί της σας αποδοκιμάσουν, τότε να χτυπήσετε τα πόδια σας φεύγοντας και να τεινάξετε και τη σκόνη από τα παπούτσια σας, διότι εγώ θα αναλάβω μετά αυτή την πόλη. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Χριστός αποδοκιμάζεται,
Μην ξεχνάτε ότι όταν πήγε στην πόλη των Γεργεσινών, του είπαν σήκω και φύγε από εδώ. Τον έδιωξαν, λέει το Ευαγγέλιο, και του είπαν να μην ξαναπατήσει. Ποιου? Του ιδίου του Χριστού μας. Μα το αυτό δεν έγινε και με τους μαθητές τους? Το αυτό δεν έγινε και με το σύγχρονο Άγιο, τον Άγιο Νεκτάριο, όταν ήταν ιεροκήρυκας τότε στους δύο νομούς Φθιοφοκίδος? Δεν πήγε ο Άγιος σε ιερούς ναούς, ο Άγιος Νεκτάριος, και οι κάτοικοι κάποιων χωριών τον αποδοκίμασαν φωνάζοντάς τον ανάξιος, κοπρίτη, απατεώνα, παλιάνθρωπε? Και ο Άγιος Νεκτάριος έφευγε ατάραχος. Έφευγε ατάραχος ο Άγιος Νεκτάριος, διότι εχθροί του, ονομαζόμενοι χριστιανοί εντός εισαγωγικών, και ιερείς ακόμα, ρασοφόροι, τον εδίωξαν, τον πολέμησαν παντός βαθμού. Διαβάστε το βίο του, το βιβλίο του Χονδρόπουλου, διαβάστε το βίο του στον Άγιο Νεκτάριο, θα το βρείτε και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της μονής μας, στο μοναστηριακό κελάρι, και προτρέπω να το διαβάσετε, να δείτε πόσα πέρασε στους δύο νομούς Φθιοφοκίδος ο Άγιος Νεκτάριος από τους τότε κατοίκους. Πώς τον κυνήγησαν, πώς τον ξεφτέλησαν, πώς τον ταπείνωσαν. Ποιος έχασε? Ο Άγιος Νεκτάριος που αγίασε? Αλλά ποιος κρυβόταν, αδελφοί μου, πίσω από όσα έκανε ο λαός, το ιερατείο? Ποιος κρυβόταν από πίσω εναντίον του Ιησού Χριστού? Ο διάβολος. Από τα στόματά τους μιλούσε ο διάβολος, αναφέρουν οι Άγιοι Πατέρες. Ακόμα και όταν πήγε ο Άννας και ο Καϊάφας κάτω από το σταυρό του Χριστού για να βεβαιωθούν ότι σταυρώθηκε, ότι τελείωναν μαζί του μια για πάντα, ότι τελείωναν, πήγαν και τι του είπαν? Εάν είσαι Υιός του Θεού, κατάβηθη από το σταυρό. Και λένε οι Άγιοι ερμηνεύοντες αυτό, ότι ο διάολος μιλούσε μέσα από το στόμα του Άννα και του Καϊάφα, και μιλούσε διότι ήθελε να δει ο διάβολος ότι αν είναι Υιός του Θεού θα κατέβαινε, πίστευε ο διάβολος. Και γι' αυτό, επειδή αμφέβαλε είναι δεν είναι, ο διάβολος έβαλε μες στη σκέψη και χρησιμοποίησε τη φωνή και τη γλώσσα των αρχιερέων τότε, Άννα και Καϊάφα, κατά του Χριστού. Ποιος φώναζε μέσα από το στόμα τότε του λαού της Φθιοφοκίδος, όταν φωνάζαν στον Άγιο Νεκτάριο ανάξιος, κοπρίτη, τεμπέλη, παλιάνθρωπε, απατεώνα, και τον διώχνανε από τις εκκλησίες που είχε πάει? Όχι από όλες, αλλά κάποιοι του κάναν τρομερό πόλεμο του Αγίου Νεκταρίου, τότε ως ιεροκήρυκος Φθιοφοκίδος. Να διαβάζουμε για να μην τα ξεχνάμε, διότι ο διάβολος όπου βλέπει έργο, πολεμάει, αδελφοί μου. Ξεχάσατε, γράφω εδώ σε κάποιον αδελφό, ο οποίος μου γράφει, «Γέροντα Νεκτάριε, θέλω να εκφράσω την αμέριστη υποστήριξη στο πρόσωπό σας, αλλά και στην ιδιότητα του πρωτοσυγγέλου που έχετε. Ήταν αναμενόμενο κάποια στιγμή να δείξουν αυτοί οι άνθρωποι το πρόσωπό τους, τη ζήλια και το θυμό τους και το φθόνο. Υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι που σας πολεμούν, που σας πολεμούν, και νιώθουν φθόνο και μίσος για το έργο σας, και όμως φορούν ράσα πολλές φορές και είναι και χριστιανοί ορθόδοξοι. Εσείς συνεχίστε το έργο του Χριστού. Με φέρατε κοντά στο Χριστό και στην εκκλησία του, ενώ ήμουν παντελώς μακριά». Του απάντησα, «Χριστός Ανέστη, παιδί μου,
Έτσι συμβαίνει πάντοτε. Όπου υπάρχει έργο Χριστού, συμβαίνουν και αυτά τα γεγονότα. Τα ζήσαμε στο πρόσωπο του Χριστού, στα πρόσωπα των Αγίων Πατέρων και ιδιαίτερα στο πρόσωπο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τα ζήσαμε στο πρόσωπο του σύγχρονου Αγίου μας, του Αγίου Νεκταρίου μας. Ξεχάσαμε ότι στον Κύριό μας φώναζαν «Σταύρωσον, Σταύρωσον αυτόν». Ποιος φώναζε? Ο λαός. «Σταύρωσον, Σταύρωσον». Εμείς λοιπόν λίγα νομίζω ότι ακούσαμε. Λίγα μας είπαν για την αγάπη του Χριστού μας που αγωνιζόμαστε να επιτελέσουμε το έργο του. Ο διάβολος μιλάει, όπως λένε οι Άγιοι μας, μέσα από το στόμα αυτών των ανθρώπων. Και γι' αυτό δεν πτωούμεθα. Εμείς είμεθα ήσυχοι, ήρεμοι και συγχωρητικοί. Συγχωρούμε τους πάντες. Ακούστε και ένα άλλο, αδελφοί μου. Πολύ αγαπημένε μου πατέρα Νεκτάριε, είδα τις κατηγορίες εναντίον σας. Όπως σας είπα, είμαι από την Αυστραλία. Δεν σας έχω γνωρίσει, παρά μόνο τα βίντεό σας και τις ομιλίες σας βλέπω. Με φέρατε κοντά στο Χριστό. Πλέον εξομολογούμε, εκκλησιάζομαι, κοινωνώ. Προσεύχομαι στην Παρθένο Μαρία και στον Ιησού Χριστό για το έργο το σωτήριο που κάνετε και να σας έχουν πάντοτε κάτω από τα φτερά σας και να σας προστατεύουν από ανθρώπους δυστυχώς που λένε ότι είναι της Εκκλησίας. Με πολύ αγάπη έχει το όνομά του και του απαντώ. Αγαπητό μου παιδί, Χριστός Ανέστη, εδώ ο λαός φώναζε «Σταύρωσον, Σταύρωσον αυτόν στον Ιησού Χριστό». Δεν θα φωνάξει και σε μένα που αγωνίζομαι να διαδώσω το όνομά του, το «Σταύρωσον, Σταύρωσον». Δι' αυτό και δεν συγχύστηκα, αλλά έλεγα «Χριστός Ανέστη, αδελφοί μου, και συγχώρεσέ τους, Κύριε, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν». Μετευχών γέροντας Νεκτάριος. Αυτή ήταν η απάντησή μου. Αδελφοί μου, μόνον αυτά να δείτε οι άνθρωποι οι οποίοι μας αγαπούν και είναι, σας είπα, χιλιάδες, χιλιάδες οι άνθρωποι που έχουν βοηθηθεί. Γλυκέ μου γέροντα Νεκτάριε, πόσο καιρό σας παρακολουθώ με αγάπη. Διάβασα και το βιβλίο σας που πήρα από το μοναστηριακό κελάρι της μονής σας από το Ισόπ. Ποθώ την αγιότητα. Κάθε φορά που το διαβάζω, καληνυχτώ τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τη μητέρα, την Παναγία. Εγώ κατάγομαι από την Αρμενία και με λένε Καρίνα, από το Κατερίνα, αλλά ο Θεός με έφερε κατά κάποιο λόγο σε αυτή τη χώρα. Από μικρή έχασα τον πατέρα μου. Γλυκέ μου γέροντα, κάθε φορά που σας βλέπω θέλω να τρέξω να έρθω να σας πάρω μια ζεστή αγκαλιά, όπως η κόρη τον πατέρα της, να κουμπίσω το κεφάλι μου στα γόνατά σας και να με γεμίσετε με αγάπη και θεία χάρη. Γλυκέ μου γέροντα, θέλω τόσο πολύ να καταφέρω να έρθω να σας βρω. Προσευχηθείτε για μένα, για τη μητέρα μου. Παρακαλώ να μπορέσουμε να μας ανταμώσει ο Θεός και από κοντά. Σας αγαπώ πολύ. Άλλο email. Καλημέρα πατέρα Νεκτάριε. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Με έχετε βοηθήσει πολύ πνευματικά μέσα από το κανάλι σας, γέρο Νεκτάριος, και γι' αυτό προτρέπω και άλλους φίλους να εγγραφούν και ό,τι λέτε προσπαθώ να τα εφαρμόζω στην οικογένειά μου. Πλέον προσεύχομαι και διδάσκω το μωρό μου να αγαπά το Χριστό, να του κάνω το σταυρό του και να φυλά τις εικόνες. Παίρνει το παιδάκι μου την εικόνα της Εκκλησίας, της Παναγίας μας και τη φυλάει. Είναι τώρα 19 μηνών. Προσπαθώ να του μάθω τα πάντα γύρω από την πίστη μας, να γράψω στην ψυχή του, όπως μας λέτε, τη λέξη Ιησούς Χριστός.
σε όλους τους γνωστούς μου, στους συγγενείς μου, στους γύρους μου μιλώ για το κανάλι σας και να εγγραφούν και να το βοηθούν το μοναστήρι σας οικονομικά, διότι κάνετε μεγάλο έργο και τα πράγματά σας που έχετε στο μοναστηριακό κελάρι είναι πράγματι καταπληκτικά. Με αγάπη, Αλεξία. Πολυσέβαστε και αγαπητέ πατέρα Νεκτάριε, την ευλογία σας να έχουμε. Θα ήθελα να σας δώσω τα θερμά συγχαρητήριά μου για το βραβείο που λάβατε από τη YouTube. Θα ήθελα όμως με αφορμή αυτό το γεγονός να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που με φέρατε κοντά στο Χριστό μέσω του καναλιού. Ζούσα μακριά, γέροντα, από τον Χριστό, μακριά από την Παναγία μας, μακριά από τους Αγίους. Εσείς γίνατε η αιτία να έρθω κοντά του. Δημήτριος. Είμαι 19 ετών, σπουδάζω στην Αυστρία, μεγάλωσα στη Γερμανία. Παρακολουθώ τα βίντεό σας εδώ και αρκετούς μήνες και θα ήθελα να σας πω ότι μου αλλάξατε τη ζωή. Έχω έρθει κοντά στην Εκκλησία, έχω βρει πνευματικό, εξομολογούμε και κοινωνώ. Αυτά τα οφείλω σε εσάς, γέροντα Νεκτάριε. Με εκτίμηση, Μαρία. Ήθελα να σας συγχαρώ, άλλο email, εσάς και τους σεβαστούς πατέρες, για πολλούς λόγους, αλλά γιατί γίνατε κυρίως η αιτία να επιστρέψουμε στην αγκαλιά της μάνας Εκκλησίας και να αλλάξουμε ζωή. Με εκτίμηση, Χριστιανά. Αγαπητέ μας γέροντα, θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για τις ομιλίες σας στο διαδίκτυο. Όλη μας η ζωή έχει αλλάξει. Τώρα υπάρχει ειρήνη και αγάπη στην οικογένειά μου. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους ανθρώπους να σας γνωρίσουν και να ακούν τις ομιλίες σας και να σας ακολουθούν. Και έχει κι άλλα μέσα, πολλά. Γέροντά μου, σας έστειλα 300 ευρώ για τη σκεπή που φτιάχνετε και για τη συντήρηση των αγιογραφιών του Ιερού Ναού. Όλος ο κόσμος μακάρι να βοηθά το έργο σας, διότι γνωρίζουμε το τι κάνετε και πόσες ελεημοσύνες και πόσες φτωχές οικογένειες βοηθάτε. Γέροντα, θέλω να ξέρετε ότι έχω εσάς και τους μοναχούς μου σας πάντοτε στις σκέψεις μου. Αν έχετε φαγητό να φάτε, εάν έχετε πετρέλαιο το χειμώνα για θέρμαση, αν έχετε ρούχα, αν έχετε παπούτσια και ό,τι μπορεί να έχετε ανάγκη. Ακούω τις ομιλίες σας για ώρες από το YouTube, ξανά και ξανά. Παλαιότερα δεν είχα καμία επαφή με την Εκκλησία. Από τότε που σας ακούω άλλαξε η ζωή μου. Τώρα πηγαίνω κάθε Κυριακή, έχω πνευματικό, εσείς με οδηγήσατε κοντά του. Κοινωνώ, εξομολογούμε, νηστεύω και προσπαθώ πάνω απ' όλα να δείχνω αγάπη στους συνανθρώπους μου, όπως δείχνετε κι εσείς και όπως μας διδάσκετε. Ξεκίνησα να φτιάχνω και πρόσφορα, διαβάζοντας το βιβλίο που πήρα από το μοναστηριακό κελάρι, τη μοναστηριακή κουζίνα, ώστε να κάνω και νηστίσιμα φαγητά. Και συνεχίζει η αδελφή μας, μέχρι μια κυρία είναι από το εξωτερικό και έχει ολόκληρο το email. Και είναι χιλιάδες, σας είπα. Εάν τα δημοσιεύσω όλα αυτά, θα βγούνε τόμοι ολόκληροι, όπου θα δείχνουν το έργο που κάνει αυτό το κανάλι. Και σας ερωτώ, αδελφοί μου, ο Χριστός είπε «Ή εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσι, ή εμέ συκοφάντησαν και εσάς θα συκοφαντήσουν, ή εμέ κατηγόρησαν και εσάς θα κατηγορήσουν, ή εμέ ύβρισαν και ημάς θα ύβρισουν, ή εμέ σταύρωσαν και ημάς θα σταυρώσουν». Είναι λοιπόν δυνατόν να γλιτώσω εγώ, αδελφοί μου? Δεν γλίτωσαν τόσοι Άγιοι. Εγώ, ένας κληρικός που εργάζομαι από μικρό παιδί για τον Χριστό, θεωρείτε ότι θα γλιτώσω από τα νύχια του διαβόλου? Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που συκοφαντούν και υβρίζουν μπορεί να είναι χριστιανοί εντός εισαγωγικών που δεν έμαθαν
ότι η Εκκλησία σημαίνει αγάπη. Δεν έμαθαν ότι η Εκκλησία σημαίνει συγχώρηση. Δεν έμαθαν ότι η Εκκλησία σημαίνει μια μεγάλη αγκαλιά που όλους ο Θεός τους δέχεται μέσα και αυτούς. Και γι' αυτό εμάς πάντοτε η απάντησή μας πρέπει να είναι η συγχώρηση και η αγάπη, όπως δίδαξε ο Χριστός πάνω από το Σταυρό μας. «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδαση τυπιούση». Έτσι αντιμετωπίζω και εγώ, αδελφοί μου, τα πράγματα. Έτσι αντιμετωπίζω. Και να ξέρετε, θυμάμαι το γεροντά μου, το Μητροπολίτη Φλωρίνης, πατέρα Αυγουστίνο, που πήγανε 3 διάσημοι γιατροί να κάνουν ιατρική γνωμάτευση για να τον πολεμήσουν και να τον ρίξουν από Μητροπολίτη. Ο γέροντας, θυμάμαι, του συγχωρούσε μέσα από την καρδιά του και έλεγε «Θεέ μου, συγχώρα τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Όμως ο Χριστός λέγει «Εμεί η εκδίκησης». Εμεί η εκδίκησης, και εμείς δεν πρέπει ποτέ να που λέμε να το βρουν από το Θεό, διότι η εκδίκηση του Θεού είναι μεγάλη. Εμείς πρέπει να ζητάμε να συγχωρεθούν. Αλλά δείτε το τέλος του Πιλάτου που σταύρωσε τον Χριστό. Δείτε το τέλος του Άννα και του Καϊάφα. Δείτε το τέλος όλων αυτών που φώναξαν «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Όταν εισήλθε ο Τίτος, ο αυτοκράτορας το 70 μετά Χριστόν στην πόλη της Ιερουσαλήμ, 1 εκατομμύριο, λέει, οι Εβραίοι σταυρώθηκαν κατά τον ίδιο τρόπο που σταυρώθηκε και ο Χριστός μας. Ήταν ο λαός που αποδέχτηκε και φώναζε «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Αλλά σκουλικόβρωτος πέθανε και ο Άννας και ο Καϊάφας και ο Πιλάτος, ως αναφέρουν, αυτοκτόνησε σε μια λίμνη της Ελβετίας μέσα από φρικτούς πόνους που είχε στο τέλος της ζωής του. Κανένας δεν πήγε καλά, ομοίως και οι 3 γιατροί αυτοί που εδίωξαν τον πατέρα Αυγουστίνο, τον ίδιο χρόνο πέθαναν κακήν κακός. Ο γέροντας τους είχε συγχωρέσει. Έτσι και εμείς δίνουμε συγχώρεση και ευχόμεθα ο Θεός να μην ανταποδώσει σε κανέναν. Και πρέπει να διδάσκουμε και να ανοίγουμε την αγάπη μας και την αγκαλιά μας προς όλους, ό,τι και να έκαναν. Διότι τους χρησιμοποιεί ο διάβολος και μέσα από αυτούς μιλά ο διάβολος. Είναι δυνατόν να γίνεται τέτοιο έργο, αδελφοί μου? Και να σας αναφέρω ότι από 16 χρονών, από 16 χρονών, έχω εδώ γράψει μερικά πράγματα. Από 16 χρονών ασχολούμαι με τα κατηχητικά σχολεία. Στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών όταν ήμουν και είχα πάνω από 700 παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου. Εργάστηκα στα κατηχητικά της Ηλιουπόλεως Αθηνών, της Αργυροπόλεως Αθηνών και της Νέας Σμύρνης στην Αγία Βαρβάρα με δεκάδες και εκατοντάδες παιδιά που σήμερα είναι επιστήμονες, οικογενειάρχες και κάποιοι εξ αυτών έχουν γίνει και μοναχοί και μοναχές και με ακολούθησαν σε όλη μου τη ζωή και σε όλη μου την πορεία και είναι αυτοί οι μάρτυρες που μπορούν να καταγράψουν τη ζωή του γεροντά τους. Διότι αυτοί γνωρίζουν ακριβώς το ποιος είμαι και το τι είναι ο γέροντας Νεκτάριος. Αδελφοί μου, εκατοντάδες αδελφοί μου, νέοι και νέες των κατηχητικών σχολείων ερχόντουσαν για να ακούσουν τα κατηχητικά μαθήματα που κάναμε στην Ηλιούπολη, στην Αργυρούπολη, στην Αγία Βαρβάρα Νέας Σμύρνης, όπου υπηρετήσαμε την Εκκλησία και τα νιάτα μας και συνεχίζουμε, αδελφοί μου, να υπηρετούμε. Και να διαβάσετε τότε που βγάζαμε ένα νεανικό περιοδικό
το οποίο το μοιράζαμε δωρεάν σε όλα τα σχολεία. Να δείτε τότε πώς οι άθεοι, οι άπιστοι, όλες οι δυνάμεις του σκότους, τι έγραφαν εις βάρος του κατηχητή, ώστε να απομακρύνουν τα παιδιά. Ο σκοταδιστής κληρικός νεκτάριος μουλατσιώτης παρασέρνει λύκεια και γυμνάσια με τις ομιλίες του στο σκοταδισμό της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Πρωτοσέλιδα, αδελφοί μου, το τι γράφανε για να μπορέσουν να κλονίσουν την πίστη των παιδιών απέναντι και των γονιών απέναντι στο πρόσωπό μας. Και το τι δεν γράψανε. Μέχρι και σήμερα οι εφημερίδες συνεχίζουν από τότε μέχρι και σήμερα να γράφουν ανόητα και αναπόδεικτα πράγματα. Δημοσιογράφοι προσπαθούν να χτυπήσουν το όνομά μου με πρόστιχα πράγματα, με ανήθικα πράγματα, τα οποία δεν μπορούν να τα αποδείξουν. Απλώς γράφουν για να συκοφαντήσουν και να πετάξουν πέτρες, να λιθοβολήσουν, νομίζοντας ότι γκρεμίζοντας το πρόσωπό μου, θα γκρεμίσουν το έργο του Χριστού. Και η ιστορία συνεχίζεται, όπως συνεχίστηκε με όλους τους πατέρες της Εκκλησίας μας, στους Αγίους μας, αλλά κυρίως στον Χριστό, που είπε «Οι εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσιν, οι εμέ συκοφάντησαν και ημάς συκοφαντήσουσιν». Αδελφοί μου, πώς ο διάολος λοιπόν να μη σκάει και να μη μιλάει μέσα από τα στόματα αυτών των ανθρώπων, τους χρησιμοποιεί ως όργανά του. Κι άλλοτε είναι χριστιανοί εντός εισαγωγικών που βρίζουν την εκκλησία και το ράσο, άλλοτε είναι όντως αντίχριστοι, άλλοτε είναι αιρετικοί, άλλοτε είναι άπιστοι, άλλοτε είναι ανήκουν σε αιρέσεις, σε ανατολικές θρησκείες, αλλά εσείς δεν το βλέπετε το που ανήκουν. Εγώ φαίνεται το που ανήκω. Εκείνος που βρίζει ή γράφει και στο διαδίκτυο ή σε εφημερίδες, δεν φαίνεται ποια είναι η πίστη του και τα έργα του. Εδώ λοιπόν, αδελφοί μου, γίνεται έργο Χριστού και ο διάολος δεν μπορεί να ησυχάσει. Τα δαιμόνια από 16 χρονών μας διώκουν και μας πολεμούν. Επιζήτησαν πολλές φορές το θάνατό μου. Προσπάθησαν πολλές φορές ο δαίμονας και οι δαίμονες να με βγάλουν από τη μέση με θανατηφόρα πράγματα. Με διαφύλαξε Κύριος ο Θεός μου όμως. Τι αγώνα επίσης, αδελφοί μου, πώς να κάτσει, ενθυμούμε τώρα και έχω γράψει εδώ στο χαρτί μερικά πράγματα. Ενθυμούμε, αδελφοί μου, την ανέγερση και τη δημιουργία του Ιερού Ναού Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας Ηλιουπόλεως, όπου τότε ήμουν ακόμη λαϊκός και μαζί με άλλους φίλους και συνοδοιπόρους ανεγείραμε αυτόν τον ναό που έγινε ενορία, παρακαλώ, μέσα στην αυλή του σπιτιού μου. Εκεί πρωτοδημιουργήθηκε η πρώτη ενορία των Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας και μετά πήγε στο σημείο το οποίο βρίσκεται σήμερα. Το τι δεν άκουσαμε τότε, κι εγώ και οι άλλοι, ανάξιος, παλιάνθρωπε, απατεώνα, φτιάχνετε παπαδομάγαζα, εμείς θέλουμε πλατείες, δεν θέλουμε εκκλησίες, φωνάζανε. Και πρωτοστατούσε ο δήμαρχος τότε. Ο δήμαρχος, δημοτική σύμβουλη. Και εμείς εκεί αγωνιστήκαμε, μας οδηγήσαν στο αστυνομικό τμήμα, γιατί χτίζαμε εκκλησία, αλλά όμως στα δικαστήρια αθωωθήκαμε και ο δήμαρχος πέθανε, εμείς ζούμε. Όμως ποτέ δεν κρατήσαμε κακία και τον μνημονεύουμε, τον δήμαρχο τότε που πολέμησε την ανέγερση της Αγίας Μαύρας. Το 1979, 80, 81 κτλ. Και ήρθε εδώ στο μοναστήρι σύζυγός του και με παρακάλεσε και μου είπε «Γέροντα, κοιμήθηκε ο δήμαρχος, σε παρακαλώ να τον μνημονεύεις και να τον συγχωρέσεις
που σε πολέμησε και πολέμησε και την Εκκλησία. Πολέμησε τον Χριστό. Μου λέει μετά μετάνιωσε. Λέω, είπα στη γυναίκα του, λέω μη στεναχωριέστε. Ελάτε να δείτε εδώ, λέω, στα βιβλία που μνημονεύω έχω γραμμένο το όνομά του, γιατί από τότε το συγχώρησα, παιδί μου. Ο δαίμονας κρύβεται και χρησιμοποιεί το στόμα και την ομιλία αυτών των ανθρώπων. Γίνονται όργανα, όπως το φίδι κρύφτη, όπως ο διάβολος κρύφτηκε μες στο φίδι. Αν εμφανιζόταν ο διάολος και έκανε τον πόλεμο στην Εύα και στον Αδάμ μες στον παράδεισο, δεν θα ακολουθούσαν. Πλανεί ο πλάνος τους ανθρώπους, τους κοροϊδεύει και τους εξαπατά. Και γι' αυτό στρέφονται εναντίον προσώπων του Χριστού που εργάζονται και κάνουν έργο για τον Χριστό. Τι να διαβάσετε τότε που γράφαν πάλι οι εφημερίδες πρωτοσέλιδα για το πρόσωπό μου. Εδώ η κυρία Κωνσταντίνα Παλαμιώτου, καθηγήτρια, έχει γράψει ολόκληρο βιβλίο «Ο γέροντας Νεκτάριος, όταν ο ουρανός μιλά». Και έχει μέσα όλα όσα έχουν γίνει. Έκανε μία βιογραφία η γυναίκα, γνωρίζοντας το πρόσωπό μου για τα 30 χρόνια ιεροσύνης. Τώρα έχω 42 χρόνια ιεροσύνης και το εξέδωσε. Εκεί να διαβάσετε μέσα και θα καταλάβετε το γιατί ο διάβολος κάνει όλον αυτόν τον πόλεμο. Πώς να μη σκάει ο διάβολος, αδελφοί μου, και οι δαίμονες να μην μας πολεμούν όταν μας καλούν στο εξωτερικό για ομιλίες, για εξομολογήσεις, σε συνέδρια να ομιλήσουμε στην Ευρώπη, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία. Θυμάμαι που στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Σικάγο όταν πήγα και στον Καναδά, μαζεύτηκαν, γιατί είχα πάει για λίγες ημέρες, χιλιάδες άνθρωποι να εξομολογηθούν. Αδυνατούσαν να τους εξομολογήσω. Πόσους να εξομολογήσεις σε μια μέρα και όταν έχεις μόνο 5 μέρες να μείνεις σε ένα μέρος? Και τι θα έφευγα. Και τότε πήρα ευλογία από τους τοπικούς επισκόπους να εξομολογήσω δημόσια τον κόσμο. Και βλέπετε, ερχόντουσαν ανά 300-300, μπαίναν μες στο ναό και έκανα δημόσιες εξομολογήσεις. Ο τελευταίος που έκανε δημόσια εξομολόγηση από την εκκλησία μας ήταν ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης. Μετά τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης ήταν η ταπεινότητά μου μέχρι και σήμερα, αδελφοί μου. Επίσης, βλέπετε και στις φωτογραφίες που υπάρχουν. Δείτε, όταν ανεβαίνω και πάω σε ένα μέρος και με καλέσει κάποια ενορία, κάποια μητρόπολη, δείτε πόσος κόσμος συγκεντρώνονται στις ομιλίες. Δείτε πόσος κόσμος έρχεται. Και αυτοί οι άνθρωποι ωφελούνται πνευματικά. Γνωρίζουν τον Χριστό όπως μέσα από το κανάλι. Είναι δυνατόν όταν οδηγούνται τόσοι άνθρωποι κοντά στον Χριστό να κάθονται οι δαίμονες με σταυρωμένα χέρια? Είναι δυνατόν ο διάβολος να μην βάλει τους ανθρώπους, τους δικούς του ή και ψευτοχριστιανούς που έρχονται στην εκκλησία αλλά είναι υποκριτές, να μην πολεμήσουν, να μην σε βρίσουν, να μην φωνάξουν ανάξιος, να μην φωνάξουν απατεώνας, να μην σε υβρίσουν, να μην σε διαβολοστήλουν? Ναι, αδερφοί μου. Αλλά εμείς πώς αντιμετωπίζουμε? Η Εκκλησία είναι αγάπη, συγχώρηση και αγκαλιά. Αυτό είναι η Εκκλησία και γι' αυτό σκάει ο διάβολος. Δεν είδατε και στην τελευταία περιπέτεια που πέρασα, που φώναζαν 20-30 άνθρωποι εναντίον μου? Δείτε πόσο ήρεμος πέρασαν ανάμεσά τους. Ούτε καν που άκουγα τι λέγανε. Σας διαβεβαιώνω ότι ο Κύριος μου είχε κλείσει τα αυτιά. Άκουγα μια οχλοβοή, όπως άκουγε και ο Χριστός όταν του φώναζαν «Σταύρωσον, Σταύρωσον αυτόν». Και είχα την πλήρη ηρεμία, όπως είχε και ο Άγιος Νεκτάριος όταν στη Φθιοφωκίδα κάποιοι του φώναζαν «Έσχος, ντροπή σου, ανάξιος». Με κάθε ηρεμία φώναζα το μοναχδικό που έλεγα «Χριστός Ανέστη,
και έλεγα «Θεέ μου, συγχώρεσέ τους». Ουγαρίδας οι τυπιούσιν, δεν ξέρουν, ο σατανάς μιλάει μέσα από τα στόματά τους. Και συνέχισα και αναχώρησα, χωρίς αδελφοί μου καν να ταραχτώ. Πλήρη ηρεμία, γαλήνη, αγάπη και συγχώρεση. Έτσι οδηγούμεθα προς το δρόμο που ποθούμε και η ψυχή μου ποθεί την αγιότητα, ποθεί το δρόμο και τη ζωή των Αγίων. Πώς να μισκά αδελφοί μου ο διάβολος, όταν εδώ στο μοναστήρι που έχουμε μεγάλο βαπτιστήριο για ενήλικες ανθρώπους, έρχονται βουδιστές, έρχονται μουσουλμάνοι, έρχονται προτεστάντες από διάφορες αιρέσεις, οι οποίοι ζητούν να κατηχηθούν πρώτα, διότι μας γνώρισαν μέσα από το κανάλι που έχει φτάσει στα πέρατα της οικουμένης, το κανάλι. Και γι' αυτό αδελφοί μου, και πολλοί που ασχολούνται με εμάς στο διαδίκτυο, ασχολούνται διότι πουλάει το όνομά μας και σου λέει θα κερδίσουμε οπαδούς. Και γι' αυτό ασχολούνται με το όνομά μου. Ιδάλλως για να γίνουν γνωστοί αυτοί, όχι εγώ, και να πολεμήσει ο διάολος το έργο του Χριστού. Πόσοι άγνωστοι άνθρωποι έγιναν γνωστοί διότι με ύβριζαν, με κατηγορούσαν μέσα από το διαδίκτυο, ενώ δεν τους ήξερε ούτε η μητέρα τους. Άγνωστοι στο Πανελλήνιο και γίναν γνωστοί επειδή ασχολήθηκαν μόνο και μόνο με το όνομά μου. Το ίδιο δεν έκανε και παλαιότερα η τηλεόραση όταν φτιάξαμε το νεανικό συγκρότημα με την ευχή του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου και την ευλογία, το συγκρότημα «Ελεύθερη» που οι δημοσιογράφοι το ονόμασαν «Παπαροκάδες». Όταν τότε κάποιοι πάλι είτε από τηλεοράσεως είτε από εφημερίδες σε πρωτοσέλιδα μας πολεμούσαν με εσχρές λέξεις. Και τι δεν είχαν πει πάλι τότε σε πρωτοσέλιδα. Με ποιο σκοπό? Ο διάβολος να μην επιτρέψει να γίνει το έργο του Χριστού. Αλλά έγινε το έργο του Χριστού. Να σκεφτείτε ότι εκείνα τα χρόνια κάθε χρόνο το καλοκαίρι τηλεφωνούσαν και στέλναν πάνω από 3.000 mail στο μοναστήρι μας νέοι φοιτητές του εσωτερικού και του εξωτερικού για να έρθουν στις νεανικές κατασκηνώσεις του μοναστηριού και της Μητροπόλεως μας το καλοκαίρι. Τι να σας πω, η ωφέλη ήταν πολύ μεγάλη μέσα από αυτό το έργο με την ευχή που έγινε και την ευλογία του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου. Είναι δυνατόν ο διάβολος και τότε, βλέποντας όλο αυτό το έργο, να καθίσει φρόνημα, όταν βλέπει ότι τους παίρνεις ψυχές και τις φέρνεις στο Χριστό και στην Εκκλησία? Θα καθίσει ο διάβολος, αδελφοί μου, με σταυρωμένα χέρια? Πόσες φορές, αδελφοί μου, δεν με οδήγησαν αιρετικοί, μάρτυρες του Ιεχωβά και άλλοι, στα δικαστήρια και κάθισα 7 ώρες στα δικαστήρια. Επειδή αγωνιζόμουν και διέδιδα και μοίραζα δωρεάν περιοδικά και φυλάδια κατά των αιρέσεων και έκανα συναθρήσεις και κάναμε διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας κατά της αθεΐας, της απιστίας, της νέας τάξης πραγμάτων, κατά της άθεης παιδείας που διέσπαρνε τότε το Υπουργείο Παιδείας και έβγαζε το Χριστό, έβγαζε την Ελλάδα μέσα από τα σχολικά βιβλία. Πόσες διαδηλώσεις δεν οργανώσαμε και κατά των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων που συνεχίζουμε τον ίδιο αγώνα κατά της αθεΐας και κατά της νέας τάξης πραγμάτων. Και μέσα από το κανάλι μας συνεχίζουμε αυτό. Είναι δυνατόν οι σκοτεινές δυνάμεις και όσοι κρύβονται πίσω από αυτούς τους οποίους οι δαίμονες κατευθύνουν? Είναι δυνατόν οι δαίμονες και ο πατέρας τους, ο σφόρος, ο πατήρ του ψεύδους, να καθίσει με σταυρωμένα χέρια και να μην μου κηρύξει τον πόλεμο? Είναι δυνατόν? Μου έλεγε ένας κληρικός, σεβαστός και άγιος που έκανε εξορκισμούς ότι φώναζαν τα δαιμόνια «Μουλατσιώτη, βόμβες μου πετάς,
«Με πυρηνικές και με ατομικές βόμβες θα σε αντιμετωπίσω», φώναζε ο δαίμονας. Και με ενημέρωνε ο Άγιος Γέροντας εκείνος, ας είναι αναπαυμένη η ψυχούλα του στα ουράνια. Είναι λοιπόν δυνατόν όταν φρύτουσι οι δαίμονες για το έργο το οποίο κάνει με εντολή της Εκκλησίας ένας κληρικός, οι δαίμονες να μην φρύτουν και να μην χρησιμοποιήσουν και τότε όπως χρησιμοποίησαν κατά του Χριστού το λαό που φώναξε τη μία ως ανά εν της υψίστης και την άλλη άρων άρων σταύρωσον αυτών. Πορείες ολόκληρες με χιλιάδες κόσμο, αδελφοί μου, αλλά και πόσα δεκάδες βιβλία που γράψαμε, «Ποθώ την Αγιότητα», «Ο Ιησούς ο έρωτας της καρδιάς μου», «Κυριακοδρόμια», το βιβλίο για τον Αντίχριστο, περιοδικά που βγάζει η Μονή μας για μεγάλους αλλά και για νέους, για μεγάλους και για νέους. Είναι δυνατόν που βγαίνουν κατά χιλιάδες και ταχυδρομούνται στα σπίτια? Είναι δυνατόν, αδελφοί μου, ο διάβολος να μην φθονίσει αυτό το έργο και το πρόσωπο που οργανώνει όλα αυτά? Είναι δυνατόν? Έτσι πολέμησαν και τους πατέρες ημών. Έτσι τους εδίωξαν. Έτσι τους συκοφάντησαν. Έτσι τους κυνήγησαν. Έτσι τους φυλάκισαν. Έτσι τους έστειλαν σε μαρτύρια και σε αγχώνες και σε σταυρούς επάνω. Μα πώς είναι δυνατόν, αδελφοί μου? Εδώ κάθε χρόνο στους χώρους φιλοξενίας της Μονής φιλοξενούμε εκατοντάδες νέους από το 1985. Εδώ που είναι η Μονή φιλοξενούμε κάθε χρόνο εκατοντάδες νέους, τους οποίους τους διδάσκουμε, συγκεντρώνουμε κατηχητικά του νομού και τους κάνουμε φεστιβάλ. Δείτε, ένα πρόπερση και ένα φέτος που διοργανώθηκε. Δείτε, εκατοντάδες νέοι του λυκείου, του γυμνασίου, του δημοτικού. Δείτε, πάνω από 1000 παιδιά συγκεντρώθηκαν. Και ποιος τους συγκέντρωσε? Εδώ το μοναστήρι, εμείς οι πατέρες, η ταπεινότητά μου ως πρωτοσύγκελος κατ' εντολήν του Σεπτού Ποιμενάρχου μας, κυρίου Θεοκτίστου. Τεράστιο έργο, αδελφοί μου. Φεστιβάλ χριστιανικής νεολαίας μαζί με τα παιδιά, νύχτα μέρα, τα παιδιά εδώ της Φωκίδος αλλά και όσα παιδιά μας έρχονται και από απ' έξω. Δείτε, αδελφοί μου, ότι με τη χάρη του Θεού πως να μην φθονίσει ο διάολος και να μην πολεμάει. Χτίσαμε για το Χριστό και τους Αγίους μας δύο μοναστήρια, τα παλάτια του Χριστού, στα οποία εμείς είμαστε δούλοι σκλάβοι. Εργαζόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ, όπως σε όλα τα μοναστήρια εργάζονται οι μοναχοί. Και δώσαμε τις περιουσίες μας, πουλήσαμε τα σπίτια μας, τα πτυχία μας, τα εγκαταλείψαμε, ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, τα δώσαμε για να χτιστούν αυτά τα παλάτια του Χριστού. Και χτίζονται και συνδράμει η αγάπη του κόσμου, διότι όταν βλέπει ότι ο μοναχός, ο ηγούμενος, δίνει τη δικιά του πρώτα περιουσία για τον Χριστό, ακολουθούν οι μοναχοί, πώς να μην δώσουν, αδέλφια μου, και οι χριστιανοί να μην βοηθούν να συντηρηθεί αυτό το έργο, να συνεχίσει την οικοδόμησή του, να συνεχίσει το κατηχητικό έργο, να συνεχίσει το ιεραποστολικό έργο. Φθονούν όμως, ζηλεύουν οι δαίμονες και βάζουν ανθρώπους, γιατί ο δαίμονος δεν παρουσιάζεται με τη δική του μορφή. Βάζει ανθρώπους, δημοσιογράφους, να γράφουν εις βάρος μας και να λένε τα μύρια όσα. Αναπόδεικτα όλα όμως, άνευ αποδείξεων, και γι' αυτό δεν μας αγγίζει. Έτσι κατηγόρησαν και τους Αγίους.
Έτσι κατηγόρησαν τους μάρτυρες. Έτσι μας αγιάζουν, μας βάζουν στεφάνια στο κεφάλι μας και κάρβουνα στα δικά τους. Εμείς όμως μέσα από την καρδιά μας δίνουμε άφεση αμαρτιών και συγχώρηση. Αδελφοί μου, η χάρις του Θεού σύναξε εδώ σε αυτό το μοναστήρι 30 και πλέον μοναχούς. Είναι το μοναδικό αντρικό μοναστήρι και καυχόμεν Κυρίο που με τόσο πόλεμο του διαβόλου και των ανθρώπων του διαβόλου που μιλεί ο διάβολος και κινείται μέσα από αυτούς έχει πλέον των 30 μοναχών άντρες. Κανένα μοναστήρι αντρικό της Ελλάδος δεν έχει τόσους πολλούς μοναχούς και μορφωμένους. Κανένα, αδελφοί μου. Μόνο το Άγιον Όρος. Εκτός Ελλάδος σε όλες τις Μητροπόλεις είμαστε το πρώτο μοναστήρι και έχουμε και ένα γυναικείο μοναστήρι. Πάλι με μορφωμένες νέες κοπέλες, πάνω από 20. 50 και πλέον άνθρωποι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους εδώ κοντά στο γέροντά τους για τον Χριστό. Είναι δυνατόν ο διάβολος να μας αφήσει ήσυχους και να μην κάνει πόλεμο στο πρόσωπό μου και σε όλο το έργο. Πατάξω τον ποιμένα και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα. Αλλά υπάρχει Κύριος ο Θεός, η Παναγία, οι Άγιοι που εκείνοι μας σκεπάζουν, μας βοηθούν και εμείς ατάραχοι και ειρηνικοί. Συνεχίζουμε. Αδελφοί μου, και όχι μόνο αυτό, η Εκκλησία μας ετοίμησε με τη θέση του πρωτοσυγγέλου και ο Σεβασμιότατος εδώ Ποιμενάρχης μας έβαλε υπεύθυνους σε όλες τις ενορίες να ανασκευάσουμε και να φροντίσουμε για όλες τις ενορίες για την καλύτερη πνευματική και οικοδομική ανέγερση αυτών και την πνευματική καλλιέργεια αυτών. Και έτσι οι 30 πατέρες εδώ και πλέον οργώνουν όλη τη Μητρόπολη, όλη τη Μητρόπολη με την ευλογία του Ποιμενάρχου. Αν δεν ήταν το μοναστήρι, τουλάχιστον 30 χωριά δεν θα είχαν ιερέα, δεν θα είχαν ιεροκήρυκες, δεν θα είχαν εξομολόγους, δεν θα είχαν εφημερίους, δεν θα είχαν κατηχητικά, δεν θα υπήρχαν άνθρωποι στις φυλακές που πηγαίνουμε και εξομολογούμε, λειτουργούμε στους φυλακισμένους, τους μελετούμε την Αγία Γραφή και στο Μαλανδρίνο και στις φυλακές της Άμφισσας. Τεράστιο έργο επιτελείται κατ' εντολή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου προς τον πρωτοσύγγελό του, που είναι η ταπεινότητά μου. Και σας ερωτώ, αδελφοί μου, είναι δυνατόν με τόσο έργο ο διάβολος να μην φθονεί? Εμείς όμως στο σταυρό που σηκώνουμε, όπως τον σήκωσε και ο Κύριός μας και όλοι οι Αγίοι μας και όλοι οι πατέρες, γιατί γνωρίσαμε Αγίους ανθρώπους και ακολουθούμε τις ίχνες είναι αυτών. Πόσα όταν ζούσε ο Άγιος Πορφύριος δεν άκουσε και πόσες συκοφαντίες και ο Άγιος Παΐσιος όταν ζούσε και ο πατήρ Σάβας στον Καρέα και ο πατήρ Νεκτάριος, ο Βιτάλης, οσιακές μορφές και ο γεροντάς μου ο πατήρ Αυγουστίνος Καντιώτης, πόσα γράφαν οι εφημερίδες, πόσα του λέγαν. Όμως εκείνοι προχωρούσαν λέγοντας, και το επαναλαμβάνω κι εγώ, το καραβάνι του Χριστού να πηγαίνει μπροστά και άσε τα σκυλιά να ουρλιάζουν από πίσω. Τα σκυλιά είναι οι δαίμονες και όσοι ακολουθούν τους δαίμονες. Εμείς αδελφοί μου δοξάζουμε και μεγαλύνουμε το όνομα του Κυρίου. Συγχωρούμε και αγαπάμε και λέμε πάντοτε για όλα. Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Ευχαριστώ την αγάπη όλων σας. Αναγκάστηκα, όπως είπα, να ομιλήσω, διότι και να κάνω μια μικρή αυτοβιογραφία. Όπως σας είπα, η κυρία Παλαμιώτου έχει γράψει εδώ και πάνω από 12 χρόνια ένα ολόκληρο τόμο, όπως είδατε. Τόμο ολόκληρο. Και όταν έμαθε περισσότερα για τη ζωή μου,
μου είπε «Πάτερ, δύο τόμοι δεν θα με έφταναν, αλλά θα συνεχίσω και θα γράψω. Αδελφοί μου, το έργο δεν καυχόμεθα, Κυρίο, γιατί ούτε μια τρίχα δεν πέφτει από το κεφάλι μας, αν δεν θέλει ο Κυρίος. Εδιάλεξε την ταπεινότητά μου να ηγούμε όλο αυτού του έργου. Ευχαριστώ τον Κύριο. Μπορεί να μην το αξίζω, αδελφοί μου, και να είμαι όντως ανάξιος, αλλά υπηρετώ όμως ταπεινά το έργο του Κυρίου που με έβαλε από 16 χρονών, που με επέλεξε μάλλον εκκυλίας μητρός μου, διότι είχαν αποφασίσει να γίνει έκτρωση όταν ήμουνα μικρό παιδί και εσώθην από θαύμα και αργότερα πήγα να πεθάνω πριν σαραντήσω και γι' αυτό με βάφτισαν πριν με σαραντήσουν. Επίσης σε ηλικία 5 χρονών έμεινα παράλυτος από πολυμελίτιδα στα χέρια και στα πόδια και αργότερα μία μπολντόζα με χτύπησε και θα με οδηγούσε σε καριέο θάνατο. Επέζησα και από πολλά άλλα, αδελφοί μου, από πολλά άλλα, από πνιγμό σε θάλασσα, από όλα με φύλαξε Κύριος ο Θεός μου και ας είναι ευλογημένο και δεδοξασμένο το όνομά Του, γιατί ήθελε να με χρησιμοποιήσει ως οργανό Του, ως οργανό Του όπως χρησιμοποίησε και τον Παύλο, τον Πέτρο και πολλούς εκ των Αγίων για να επιτελέσουν επί των ημερών που ζούσανε το έργο του Κυρίου. Αναξίως λοιπόν, υπηρετούμε τον Κύριο, έστω και αμαρτωλοί όπως είμαστε, ποθούμε όμως την αγιότητα, αγωνιζόμαστε για τον Χριστό και προσπαθώ αυτό που υποσχέθηκα στο γέροντά μου όταν έγινα μοναχός και κληρικός, γιατί έχουμε 10.000 κληρικούς, τότε μου είπε. «Θέλω, πατέρα μου, να μην είσαι ο 10.000, ένας», μου είπε ο πατήρ Αυγουστίνος, «μου είπε να είσαι ο ένας και έχεις την ευχή μου να γίνεις, ο ένας όμως να είσαι, αγωνίζομαι να είμαι ο ένας, δεν τα καταφέρνω πάντοτε, να είμαι ο ένας, αγωνίζομαι όμως και θα φτάσω μέχρι να πω κι εγώ σαν τον Παύλο ότι το έργον τετέλεκα, την πίστη τετήρηκα». Τώρα, Κύριε, αποκυτέμει ο της δικαιοσύνης Στέφανος. Όσο ο Κύριος με κρατήσει εν ζωή, εγώ θα συνεχίσω τον αγώνα. Και ας ουρλιάζουν οι δαίμονες, ας ουρλιάζουν οι εφημερίδες, ας ουρλιάζουν οι δημοσιογράφοι, ας ουρλιάζουν οι χριστιανοί εντός εισαγωγικών που δεν γνωρίζουν τι σημαίνει έργο Χριστού. Εμείς όμως μέσα από την καρδιά μας το λέμε, αδελφοί μου. Συγχωρούμε και συνεχίζουμε να αγαπάμε πορευόμενοι το δρόμο που χάραξε ο Χριστός μας. «Ή και με δίωξαν και ημάς διώξουσιν, ή με εσταύρωσαν και ημάς σταυρώσουσιν, ή εμέ συκοφάντησαν και εμέ θα συκοφαντήσουν και ημάς θα συκοφαντήσουν». Ε, αδελφοί μου, εμείς λιδωρούμενοι ευλογούμε, συκοφαντούμενοι συγχωρούμε και αγαπάμε. Έτσι να πορεύεστε κι εσείς στη ζωή σας και θα είστε ευλογημένοι και θα είστε κάτω από την κρατεά σκέπη του Θεού και από τη φοβερά προστασία της υπεραγίας Θεοτόκου. Αμήν. Χαίρετε, αγαπητοί μου αδελφοί. Χριστός Ανέστη.